Ακόμα και κατάρρευση του ΝΑΤΟ προέβλεψε ο πρώην Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Μάρκ Έσπερ σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέψει στο Λευκό Οίκο. Ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του υποστήριξε ότι θα συμβούν μία σειρά από γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμα και στην κατάρρευση της συμμαχίας. Νομίζω ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα συνέβαιναν είναι ότι ο Τραμπ θα αποσύρει την υποστήριξη για την Ουκρανία, είπε ο Έσπερ. Και φυσικά αν συνέβαινε αυτό, η όλη προσπάθεια να υποστηριχθεί η Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία θα κατέρεε τελικά. Ο ίδιος πρόσθεσε και τα εξής. Η επόμενη κίνησή του θα ήταν να αρχίσει να αποσύρει στρατεύματα από τις χώρες του ΝΑΤΟ και τελικά αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την κατάρρευση της συμμαχίας, τόνισε μεταξύ άλλων. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποσχεθεί ότι θα τερματίσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία μέσα σε 24 ώρες από την ορκομοσία του, εάν νικήσει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του επόμενου έτους. Ο πρώην πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι θα χρησιμοποιούσε τη στρατιωτική βοήθεια ως μοχλό για να το πετύχει αυτό, κόβοντας τη ροή των όπλων για να αναγκάσει το Κίεβο να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.